Έχετε δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, γιατί το είπες πριν, ότι κάνει φορά δυσκολίες. Ναι, μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν ξέρεις. Ενώ μπορεί αύριο να έρθει άνθρωπος και να μου πει: άκου, δεν αντέχω άλλο. Πάμε, Δανάη, θες. Πήγαινε, Δανάη. Μπορεί να μου συμβεί και αυτό. Προφανώς και θα ταραχτώ, θα πάθω και εγώ την τρέλα μου. Ελπίζω να μην μου συμβεί. Όχι, δεν μου συμβεί. Αυτό σου βέβαια το έχει καταλάβει. Μέχρι στιγμή. Μήπως σου λέει πολύ δουλεύει, Δανάη, να πάμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί. Όχι, όχι, μέχρι στιγμή είναι πολύ στηρικτικό και έρχεται, συνδυάζονται πράγματα. Δηλαδή θα περάσει και εκείνο από το στούντιο, κάπως θα τα βρούμε. Θέλω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Καταρχήν, σ' αρέσω όπως είμαι, είμαι όμορφος. Ναι, ναι, γαμπρό. Να το λύσουμε λίγο αυτό που έχει ακουστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες με τον Απόστολο Ρουβά. Και εγώ το άκουσα αυτό, ακούστηκε και παραπέρα. Πού τι είναι παραπέρα. Ενώ ότι μόνο στα γραφεία μας ακούστηκε και. Ναι, καλή δημοσίω. Σε ξέφτασε ο Ρουβάς. Όχι, όχι, κοίταξε, αυτό είναι πολύ λογικό. Τι έχει ακουστεί, συγγνώμη. Ότι βγαίνει με τον Απόστολο Ρουβά. Ναι, ότι έχουμε μια. Καταρχά είναι αστείο. Είναι τριφερήφιλια. Που είναι πολύ αστείο σαν τίτλο. Αλλά το πιο αστείο από όλα είναι ότι ο δημοσιογράφος που το είπε, είπε ο άνθρωπος, εγώ πήρα τη Δανάη. Μου το διέψευσε, μου είπε: όχι, είμαι με τον Πάνο, τώρα είμαστε μαζί. Που ίσχυε αυτό που έγινε. Αλλά παρόλα αυτά, συνέχισε να υπάρχει αυτό. Συγγνώμη. Δηλαδή, αν δεν είχα απαντήσει. Γιατί εγώ είμαι πολύ φιλική με τους δημοσιογράφους, σέβομαι τη δουλειά τους, αλίμονο. Λέω: αν δεν είχα απαντήσει, τι θα έλεγαν, ότι είμαι έγκυος το παιδί του Απόστολου. Τον Πάνο αυτό... δεν τον ενόχλησε. Κοίταξε, επειδή ακριβώς. Δηλαδή, εγώ... σε ρώτησε. Όχι, δεν με ρώτησε. Το είδαμε μαζί συγχρόνως. Εγώ ήμουν εντωμεταξύ τη μέρα που βγήκε, ήμουνα σε οδηπορικό στην Κέρκυρα με τον Απόστολο. Και παίρνω τον Πάνο και του λέω: με έχουν πάρει όλοι τηλέφωνο. Τι γίνει, μου λένε τώρα, ήταν πολύ ψύχρεμος. Είναι πολύ λογικό γιατί με τον Απόστολο τους κάνουμε πολύ παρέα. Ναι. Είναι ένα παιδί που δεθήκαμε εξ αρχής. Και είναι λογικό γιατί στην εκπομπή είμαστε μαζί στη στήλη, κάνουμε χιούμορ. Την ώρα που μαγειρεύει, εγώ χορεύω, τραγουδάω, κάνω ό,τι μου κατέβει στο μυαλό. Οπότε είναι πολύ λογικό να μας βλέπουν μαζί. Θα κάνουμε παρέα και εκτός πλατό, δηλαδή θα πιούμε καφέ, θα πάμε στα οδηπορικά. Γιατί έρχεται, πήγαμε για λεφτά. Στα οδηπορικά πάντα δυο σας πάτε. Ναι. Πάρτε και τον Άρη Καπατζή. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Θα πάρουμε τώρα τον Άρη, θα τον πάμε αλλού. Θα τον πάμε, το οργανώσαμε. Λέω, παιδιά, πια τέλος η διάδα. Μπείτε. Με όλους έχουμε μια τέτοια ρυθμή. Είναι ελεύθερο. Δεν ξέρω. Ελεύθερο. Ναι, okay. Ενώ επειδή θέλω να πω ότι υπάρχει ο Πάνος, μπορεί και ο άνθρωπος αντίστοιχα να έχει μια κοπέλα η οποία μπορεί να μην είναι τόσο. Δεν δείχνει τέτοια. Όχι, όχι. Τώρα στη συνέντευξη που έδωσε στον Μουτσινά, ο Απόστολος είπε ότι είναι ελεύθερο. Α, οκ, okay, εντάξει. Άρα, οκ, okay, δεν έχει να λογοδοτήσει. Δεν έχει να λογοδοτήσει. Αυτό δεν το λέω για γκόσι. Όχι, όχι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, αυτό ήταν στην αρχή, λες, όχι, μα δεν με πήραν και είπα όχι τώρα. Τι, πώς με. Ήταν μια πρώτη γεύση. Του τι πρόκειται να ακολουθήσει, σε τρόμαξε. Δεν ακολουθήσουν άλλα. Εύχομαι όχι, αν σε ενοχλούν. Αλλά... Με τρόμαξε το... η διάσταση που πήρε. Δηλαδή ότι ξεκίνησε κάτι πριν 20 μέρες και είναι ακόμα κάθε μέρα θα δεις ότι κάτι θα αναπαραχθεί. Οπότε λέω, όπα ρε παιδιά, γιατί τώρα όλο αυτό, ξέρεις, ναι. Cool. Άρα λοιπόν με τον Πάνο η επαφή σας αυτή το διάστημα είναι καλύτερη. Α, είναι, ενώ, όχι, εννοώ δεν βλέπεστε πάρα πολύ. Δεν βλέπόμαστε, ναι. Αλλά είμαστε μαζί, είμαστε καλά, ενώ ξέρεις, ναι. Απλά μας έχει πάρει μπάλα. Πώς σου φάνηκε εσένα η επανασύνδεση, δηλαδή έγινε. Είναι διαφορετική η σχέση μετά από χωρισμό. Εντάξει, κοίταξε, στην αρχή είναι αμήχανα, ενώ ακόμα και αν είσαι χρόνια με κάποιον άνθρωπο και επειδή εμείς όταν χωρίσαμε υπήρξαν άνθρωποι στη ζωή μας. Στο μεσοδιάστημα. Ναι. Ήταν αμήχανο, είναι ένα restart. Πόσο καιρό μείνατε χωριστά? Μείναμε από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο. Το και μείνω όλη φορά. 9. Α, πολύ. Ναι. Είναι πολύ. Ναι. Προλαβαίνουν να μπουν άλλοι άνθρωποι. Ναι, προλαβαίνουν, μπήκανε. Καλά, εντάξει, και αυτό ήταν. Ήσασταν που λένε στα φιλαράκια. On a break. Εσύ, λοιπόν, που είσαι ένα μικρό κορίτσι. Πόσο χρόνο είσαι, Βερμανάκη? 28. Κατάλαβα. Τα κλείνω, πόσο το παιδί. 18. Ναι, γιατί να μπεις τόσο πολύ σε μια σχέση, δηλαδή, σου τυχεί ο Πάνος? Ναι, δεν το σκέφτηκα, ενώ ότι όταν γνώρισα τον Πάνο, δεν 20. Έλεγα, α, αράζω, έλεγα, wow, μου αρέσει, τι ωραία, τι ωραία, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτά χωράνε ηλικίες, δηλαδή τι εννοώ, ότι αν εσύ νιώθεις, ότι okay, είναι όπως ένα παιδί, ένας γάμος, αν εσύ νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις και είσαι στη φάση, είτε είσαι 40, είτε είσαι 28, θα το κάνεις. Οπότε δεν πάω με την ηλικία, δηλαδή δεν έχω σκεφτεί ποτέ. Είσαι πολύ μικρή, χώρισε. Όσο είμαι χαρούμενη και όσο είμαι ευτυχισμένη, ειδικά έχοντας έναν άνθρωπο σαν τον Πάνο που είναι σπάνιος, προφανώς και θα κάνω τα πάντα για να μην χαθεί όλο αυτό. Ναι. Είμαι όντως μικρή, δηλαδή αν σκεφτώ τώρα ότι είμαστε ήδη 7 χρόνια μαζί και υπολογίσω ότι μέχρι τα 70 μου είναι σερή ένας άνθρωπος, μπορεί να μου φανεί έξω πραγματικό. Δηλαδή, όχι,
Τώρα είναι άλλα 40 χρόνια και είναι huge. Αλλά αν το σκεφτώ έτσι, δεν θα μείνω. Ενώ τώρα που βλέπω ότι είμαι καλά και περνάω ωραία, δεν θα σκεφτώ το πόσο είμαι, πόσα χρόνια έχω ακόμα. Θα σκεφτώ ότι είμαι καλά. Μία μέρα τη φορά. Και πολύ σωστά. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Να βγαίνει το 24ωρο. Δανάη, αυτά τα δαχτυλίδια που φορά στο λαιμό σου, τι είναι? Αυτά είναι, επίσης έγινε με αυτό πολύ θέμα, ότι κάτι έγινε. Α, το είδε κάποιος. Ναι, βέβαια, το είδανε πολύ στην πρεμιέρα της εκπομπής. Είναι ένα δαχτυλίδι που μου είχε κάνει δώρο ο παππούς μου και ένα δαχτυλίδι της γιαγιάς μου από τον Αραβόνα της. Α, τι ωραία. Α, και τα έχεις βάλει στο λαιμό σου. Είναι πάντα εκεί. Φαίνεται ότι είναι δαχτυλίδι Αραβόνα. Ναι, ναι. Τα ένα είναι Αραβόνα και το άλλο είναι του παππού μου. Λέω πως αρμονιάστηκες και το βάλεις. Όχι, όχι, καλέ, εδώ τώρα θα το καίγαμε. Με αρνιά θα σας είχα έξω. Με αρνιά και πετρολούκα κυρίτσι. Υπηρώτικο πράγμα. Δανάη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Περάσαμε πάρα πολύ. Να έρθετε κι εσείς σε εμάς. Άμα μας καλέσετε, μα μας καλέσετε, θα έρθουμε. Είπαμε μισόκι. Δεν πάει έτσι. Θα μας πεις. Ωραία. 17 Νοεμβρίου. Να ραφτούμε. 18 στα γενέθλιά μου. 18 να μας πεις. 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε εκεί. Εντάξει. Έχουμε και ένα δεύτερο μέρος που θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, μένεις εσύ εδώ και θα ξαναλέμε. Άνε και εμείς. Εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα στον ΤΟΤ σήμερα. Βεβαίως.